τα ανθρώπινα δικαιώματα εν καιρό υγειονομικής κρίσης και ο βαθμός που επηρεάζονται, μίλησε στις αντιθέσεις της Κρήτη TV ο κοσμήτορας πολιτικών επιστημών του Πάντιου Πανεπιστημίου, συγγραφέας και τέος πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Δημήτρης Χριστόπουλος. Ο κ. Χριστόπουλος εξήγησε ότι τα δικαιώματα πιέζονται και απαιτείται επαγρύπνηση, αναφέροντας όμως ότι το κράτος έχει τη δυνατότητα επιβολής μέτρων και κυρώσεων σε όσους αντιδρούν, για παράδειγμα, στον εμβολιασμό, διακρίνοντας τη θέση του από την επιβολή όμως προστήμων. Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να γίνει μετά από μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι η εκτελεστική εξουσία να παγιώνει τις πρακτικές που υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης, πρακτικές οι οποίες εξ αντικειμένου λόγω της ανάγκης στρέφονται εναντίον των προσωπικών ελευθεριών, χρησιμοποιώντας την έκτακτη ανάγκη ως πρόσχημα για την εδραίωση μιας νέας κατάστασης στην οποία το έκτακτο θα γίνει κανονικό. Το κράτος λοιπόν έχει δικαίωμα, θα σας έλεγα έχει και καθήκον για να προστατεύσει την κοινότητα, να θέσει περιορισμούς και κυρώσεις αν εγώ θέλω να συγχρονίζομαι με εσάς στα σχολεία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα πανεπιστήμια, στις ταβέρνες, στα μπαρ, στα εργοστάσια, αλλά την ίδια στιγμή δεν μπορεί να με υποχρεώσει από μόνο μου, βάζοντας μου πρόστιμο, αν δεν εμβολιαστώ. Θέλω να είναι σαφής η διάκριση στη τηλεθεατή σας. Ένα πράγμα είναι η υποχρέωσή μου να εμβολιαστώ επειδή εργάζομαι και άλλο πράγμα είναι η ποινικοποίηση του μη εμβολιασμού μου γενικά και αφηρημένα. Με φόντο το προσφυγικό, ο κοσμήτορας πολιτικών επιστημών του Πάντιου Πανεπιστημίου καυτηρίασε τη λογική απομόνωσης σε κάμπ των προσφύγων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για την πιλωτική προσπάθεια ενσωμάτωσης στην κοινωνία σε περιοχές των ορεινών όγκων της χώρας που εγκαταλείπονται και ερημώνουν και θα δύνατο να μετατραπούν σε μια λογική εμπλουτισμού του έθνους. Σας αρέσει η ιδέα αυτού ενός στρατοπέδου συγκέντρωσης ή κάμπ φιλοξενίας, για να το πω με την επίσημη πώς το λένε, ορολογία, στη Λέρο, στη Σάμο, στη Χίο και στη Λέσβο, όπου 10.000 άτομα στηβάζονται εκεί πέρα χωρίς προοπτική, χωρίς αύριο, δεν ξέρουμε τι θα γίνει για αυτούς. Και την ίδια στιγμή να μην γίνεται έστω και μια πιλωτική προσπάθεια κάποιοι να πάνε σε κάποια από τα χωριά που ρημάζουν, να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα με τους δήμους, με τις περιφέρειες, με το Υπουργείο Εσωτερικών και να δούμε, μπορεί λίγο να αναζωογονηθεί αυτή η ιστορία. Βασική παράμετρο έθεσε ο κ. Χριστόπουλος την οικονομική αποτύπωση και τις ανισότητες που βαθαίνουν τη συντήρηση στο δυτικό κόσμο, μεταστρέφοντας τις κοινωνίες σε παρακολουθητές ή ακόμη και ενισχυτές των ακροδεξιών ρευμάτων. Είναι ένα σύμπτωμα ακριβώς του τρόπου με τον οποίο αναπαρήχθησαν οι πολιτικές ελίτ στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο από το 1990 και ύστερα. Πάνω στη λογική ότι εμείς θα σας πούμε πώς θα γίνει, σε μια λογική μιας δημοκρατίας η οποία εμφανίζεται ως ένα εκλογικός μηχανισμός, αλλά τις περισσότερες φορές ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος δεν έβλεπε διαφορά την επόμενη μέρα των εκλογών, έβλεπε περίπου τις ίδιες πολιτικές σε διαφορετικό αμπολάζ. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η δημοκρατία να χάνει την ακτινοβολία της, να σθμαίνει ως πολίτευμα, να απονομιμοποιείται στις συνειδήσεις των πολιτών και για το λόγο αυτό να κερδίζουν όλοι αυτοί. Ο κοσμήτορας πολιτικών επιστημών του Πάντιου Πανεπιστημίου ανέφερε ότι ο όρος δεξιά και αριστερά έχει βάση που δεν είναι δυνατό να πάψει να υπάρχει, ενώ σχολίασε τη στάση της Προέδρου της Δημοκρατίας, που κατά την άποψή του θα έπρεπε να είναι περισσότερο θεσμική. Άλλη είναι η δουλειά της Προέδρου της Δημοκρατίας. Όπως να ενώνει το έθνος, το λαό. Να λειτουργεί ως ένας ρυθμιστής του πολιτεύματος, όχι ενισχύοντας τις διαιρέσεις, αλλά προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου η πολλωμένη και διαιρεμένη κοινωνία που ζούμε να μπορεί εύρυθμα, δημοκρατικά, να λειτουργεί και να συνδιαλέγεται. Αυτό δεν μπορεί να το κάνεις όταν διαλέγεις στρατόπεδο.